Λοιπόν, άκου να δεις, φίλε μου καλέ, καλέ μου φίλε. Είμαι εδώ σήμερα για να κάνω ένα βίντεο το οποίο δεν το είχα προσχεδιάσει. Ξάφνου μου ήρθε η ιδέα, ξάφνου μου ήρθε και η έμπνευση να βάλω αυτό εδώ το πουκάμισο, το οποίο το αγόρασα στις εκτόσεις γιατί είναι καλοκαιρινό. Το πήρα από τα River Island. Θα σου αφήσω και ένα link από κάτω στο description box σε περίπτωση που υπάρχει, που δεν νομίζω να υπάρχει. Γιατί τα River Island είναι ακριβά και όταν βάζουν εκτόσεις, βάζουν καλές εκτόσεις και ο κόσμος τα εξαφανίζει. Γιατί προσπαθώ να πω τόσες πολλές λέξεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Και στο κανάλι μου κυρίως. Του Beauty Leaks της Jewel, φίλη αυτού του ανέμελου jungle πουκάμισου που φοράω σήμερα, γεια σας. Και κυρίως φίλη της παλέτας, γεια σας. Την προηγούμενη εβδομάδα γυρίσα το βίντεο με τις καλύτερες παλέτες που αγόρασα το 2019. Αυτή τη φορά όμως μου ήρθε έμπνευση να γυρίσω το βίντεο με τις χειρότερες παλέτες που έχω αγοράσει τα τελευταία 2 χρόνια. Ναι. Παλέτες για τις οποίες πλήρωσα, τόσκασα το παραδάκι και ακόμα το κλαίω. Να κάνω το disclaimer ότι δεν χαιτάρω καμία εταιρεία, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μου αρέσει η συγκεκριμένη παλέτα, δεν μου αρέσουν τα υπόλοιπα προϊόντα αυτής της εταιρείας, δεν σημαίνει ότι έχω κάτι με αυτή την εταιρεία, δεν σημαίνει ότι δεν πληρώνω από αυτή την εταιρεία. Από όλες τις εταιρείες, παιδιά, πληρωνόμαστε. Αυτό το κάποια στιγμή το καταστημένο στο YouTube πρέπει να υποθεί ότι όσες χρησιμοποιούμε affiliate, χρησιμοποιούμε affiliate από καταστήματα τα οποία μας πληρώνουν για όλες τις μάρκες. Οπότε δεν δείχνουμε προϊόντα από μάρκες και τα οποία θέλουμε απλά να σας πουλήσουμε για να πάρουμε ποσοστά, γιατί παίρνουμε ποσοστά σχεδόν από τα πάντα. Συγγνώμη αν σπάω το σύννεφο μερικών, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό όμως είναι θέμα για ένα άλλο Yuli Talks, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι επειδή κάποιοι μιλάμε και λέμε ότι πληρωνόμαστε από το YouTube, νομίζω ότι μόνο εμείς που το λέμε πληρωνόμαστε και ότι όλοι οι υπόλοιποι που δεν το λένε δεν πληρώνονται. Bullshit, bullshit. Είδες τελικά, είμαι πολύ naughty naughty σε αυτό το βίντεο και naughty naughty θα είμαι και στις κριτικές μου. Να φύγει το βίντεο, να φύγει το βίντεο. Θα ξεκινήσω το βίντεο αυτό με την παλέτα της Kat Von D, την Saint & Sinner, την οποία την περίμενα ως σαν τρελή πριν από 2 χρόνια. Την είχα κάνει περιφορά μέσα στο mall όταν την αγόρασα. Ήταν μια παλέτα που με απογοήτευσε πάρα πολύ, γιατί και έλειωνε και τα μεταλλικά της δεν ήταν τόσο ωραία όσο θα ήθελα. Ήταν μια παλέτα που δεν μου δούλεψε πάρα πολύ καλά και πραγματικά δεν άξιζε καθόλου τα χρήματα τα οποία κόστιζε. Αρχικά η διάταξή της με είχε λολάνει, η διάταξή της μπορούσε πραγματικά να ξυπνήσει ό,τι ψυχαναγκαστικό σύνδρομο μπορεί να είχα μέσα μου. Και αυτός ήταν και ο λόγος στην αρχή που έπαθα ένα λίγο τζαζλόλαλα, να το πω. Τι ωραία ελληνικά μιλάω, Χριστέ μου. Της έχω δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες, έχω βαφτεί πάρα πολλές φορές με αυτήν, αλλά δεν μπορούσα να συνδυάσω χρώματα μεταξύ τους από αυτή την παλέτα. Δεν μπορούσα να κάνω πάρα πολλά πράγματα με τα μεταλλικά της. Λιώναν οι σκιές στα βλέφαρα και αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου πρόβλημα. Λοιπόν, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο αυτή η παλέτα εκτός της συσκευασία της μπορεί να κόστιζε 70 κάτι ευρώ. Στο μόνο θετικό αυτής της παλέτας είναι ότι υπήρχαν αρκετά βασικά μέσα για να πεις ότι είναι μια ολοκληρωμένη παλέτα για να την πάρεις ταξίδι και να σηκωθείς να φύγεις. Επίσης με ενοχλούσε πάρα πολύ αυτός ο καθρέφτης που είχε μέσα που δεν μπορούσες πραγματικά να βαφτείς. Δηλαδή πρέπει να κάθεσαι έτσι, έτσι, εκεί, δεν στηρίζεται. Τακ! Τακ! Και... ωραίο, ωραίο το packaging, μόνο ωραίο. Λοιπόν, φεύγουμε από την πρώτη παλαιά παλέτα και πάμε στην δεύτερη παλαιά παλέτα, παιδιά, η οποία είναι η Huda Beauty η Desert Dusk. Έχω κλάψει εγώ αεράκια για αυτήν την παλέτα, γιατί δες το λίγο και κυρίως άκουσέ το. Το ακούς? Κοίτα απόδοση. Ωραία, ε. Ωραία, ε. Όσο και να προσπαθώ να βγάλω χρώμα, το μόνο που βγάζω είναι θόρυβος. Το τρέψα μία ώρα, παιδιά, για να βγάλω αυτό. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή η παλέτα της Huda ήταν για μένα το απόλυτο flop, παρότι η χρωματική της ιστορία ήταν η καλύτερη χρωματική ιστορία που έχω δει σε παλέτα. Ήταν η πρώτη παλέτα που ουσιαστικά ξύπνησε μέσα μου το τέρας του μοβ και του πορτοκαλί. Η αλήθεια είναι ότι ήταν και η πρώτη παλέτα που έκανε η Huda με πολύ καλύτερο packaging σε σχέση με την πρώτη Rose Gold που είχε βγάλει. Το packaging της ήταν πάρα πολύ καλό, ο καθρέφτης ήταν πάρα πολύ τίμιος, επίσης με εκνευρίζει που δεν στηρίζεται αυτός ο καθρέφτης, αλλά κυρίως με εκνευρίζει που δεν μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά με αυτήν εδώ τη σκιά. Τα μεταλλικά που είχε μέσα ήταν αρκετά τίμια, μπορώ να πω. Αρκετά τίμια τα μεταλλικά που είχε μέσα. Ωστόσο, τα μάτια της ήταν αρκετά προβληματικά, σχεδόν
αν όχι όλα, τα περισσότερα. Στις καλές σκιές της παλέτας ξεχώρισα αυτήν εδώ πέρα, την Oud, την Amber και την Eden. Δυστυχώς όσοι αγόρασαν την παλέτα, το κόσμο τους ήρθε σπασμένο. Ήταν ένα πεπιεσμένο γκλίτερ το οποίο είχε μέσα η παλέτα. Και όχι, μετά νιώσα κάθε cent του ευρώ και για αυτήν την παλέτα και δεν την έχω χρησιμοποιήσει το 2017 και ήρθε η ώρα της να φύγει. Περνάμε σε κάτι λίγο controversial, λίγο αμφιλεγόμενο και περνάω στον Jeffrey. Δυστυχώς, αυτές εδώ οι δύο οι παλέτες του Jeffrey με απόθυσαν. Δεν μου άρεσαν καθόλου. Η Thirsty ειδικά πραγματικά νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει από την συλλογή του Jeffrey. Έχει πάρα πολλές διαφορετικές υφές μεταλλικών μέσα, αλλά αυτά τα μεταλλικά που έχει εδώ, ενώ τα βλέπεις εκτυφλωτικά, όταν πας να τα βάλεις στο χέρι σου, βλέπεις, όταν τα σουατσάρεις για πρώτη φορά με τα δάχτυλα, λες wow, wow, ναι. Όταν αυτό πας να το απλώσεις όμως, είναι σαν ματ σκιά η οποία έχει διάσπαρτο γκλίτερ μέσα, το οποίο κάνει fallout, δημιουργεί fallout παντού, 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 παντού. Η μπλε σκιά ενώ σουατσάρει πάρα πολύ όμορφα, κάνει αρκετά μπαλώματα και είναι αρκετά αδύναμη σε σχέση με την υπόλοιπη παλέτα. Οι neutral σκιές, η πράσινη το ίδιο, η πράσινη δυστυχώς το ίδιο. Οι neutral σκιές ωστόσο, οι πιο γήινες που είχε μέσα ήταν πάρα πολύ καλύτερες. Θεωρώ ότι η καλύτερη σκιά της παλέτας είναι αυτή εδώ. Η Luck και η Divine, που είναι οι δύο μεταλλικές μόνο σκιές, οι οποίες δεν αρκούν για να σε κάνουν να δώσεις τόσα λεφτά για μια τόσο deranged, τρελή παλέτα, την οποία παλέτα, παιδιά, εγώ πέρα από 1, 2, 3 looks τα οποία είδα στο ίντερνετ, δεν νομίζω ότι μπορεί να σε βολέψει για περισσότερα πράγματα και τη θεωρώ μια άχρηστη αγορά την οποία έκανα. Και περνάμε και σε μία από τις τελευταίες του κυκλοφορίες, η οποία ήταν αρκετά αναμενόμενη για τον κόσμο του ίντερνετ και ειδικά για αυτούς που αγαπάνε πάρα πολύ το χρώμα. Αυτή η παλέτα είχε αρκετά ματ και κάποια μεταλλικά. Τα ματ της μου άρεσαν. Δεν τα βρήκα ιδιαιτέρως προβληματικά. Το κίτρινο μόνο βρήκα αρκετά προβληματικό. Και το raspberry, το οποίο όσο και να βούταγα το δάχτυλο μου μέσα δεν σκούρενε. Το delicious έκανε απίστευτα μπαλώματα παρότι το βλέπεις τέρμα οπάκ εδώ πέρα. Αυτό, παιδιά, που με στεναχώρησε πάρα πολύ είναι ότι τα μεταλλικά σε αυτή την παλέτα θα μπορούσαν να μοιάζουν με τα μεταλλικά της Thirsty. Τα μεταλλικά αυτά που σας έδειξα τα δύο. Όμως δεν μοιάζουν. Επίσης, για άλλη μια φορά ο Jeffrey δεν έβαλε σταθερό καθρέφτη και πρέπει, ναι. Είναι από τις πολύ πολύχρωμες παλέτες, οι οποίες δεν φτιάχνουν eye looks με κάποια σειρά, οι οποίες πραγματικά προκαλούν λίγο ένα obsessive compulsive disorder. Οι μεταλλικές που έχει μέσα δε, τώρα, εντάξει, η Move πάει και έρχεται. Αυτό εδώ, βλέπεις κάποια μεταλλικότητα σε αυτήν εδώ τη σκιά, γιατί εγώ δεν βλέπω. Μήπως με τυφλεί, μήπως με τρελή, μήπως τα έχω χαμένα, που ακόμα πιστεύω θα μεταλλικέψει σε μένα. Η Orange Juice επίσης, σκέτο juice, σκέτο juice, juice εξαφανίσου. Η And What, αυτή επίσης υποτίθεται ότι είναι μεταλλική. Γενικώς αυτή η παλέτα είχε πάρα πολύ αδύναμα μεταλλικά και κάμποσα ματ, τα οποία δεν μπλένταραν και πάρα πολύ ωραία μεταξύ τους. Το κακό του Jeffrey είναι ότι οι σκιές του είναι πάρα πολύ βουτυρώδεις. Οπότε αυτή η βουτυρένια σύσταση η οποία έχουν τις κάνει λίγο ευαίσθητες στο blending και στην ανάμειξη μεταξύ των χρωμάτων. Και όταν πας να συνδυάσεις και να κάνεις μεταβάσεις σε τόσο έντονα χρώματα, το αποτέλεσμα δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν οι σκιές, αντί να διαβαθμίζονται, μπλέκονται μεταξύ τους. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο το συνάντησα και στην Νορβήνα, αλλά για την Νορβήνα θα πούμε σε λίγο. Αυτά. Θεωρώ ότι με την μόρφη την πολύχρωμη κάνεις πολύ καλύτερα πράγματα. Οπότε, συγγνώμη. Και ναι, ο ρημαγδός κατά του Jeffrey δεν θα σταμάταγε, παιδιά μου, εδώ. Και μιλάω και για την Blue Blood, η οποία είναι μια παλέτα την οποία όταν την είδαμε, είπαμε την θέλουμε, θα την πάρουμε. Η παλέτα αυτή πραγματικά έχει απίστευτο artwork, έχει πάρα πολύ ωραία κατασκευή, είναι πάρα πολύ εφάνταστο το packaging, είναι πάρα πολύ πλούσιο το packaging. Αλλά τα μπλε που έχει μέσα, αν εξαιρέσεις το Flourishing και αν εξαιρέσεις το Blue Monday, τα μπλε που έχει μέσα, παιδιά, δεν μπλεντάρονται με τίποτα μεταξύ τους. Το Undertaker πραγματικά
βάφει οτιδήποτε υπάρχει στο πέρασμά του, γίνεσαι χάλια, γίνεσαι κόλος. Είναι μια παλέτα με την οποία δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα πέρα από το να κάνεις αναρρύθμιτα μπλε looks. Είναι μια companion παλέτα από την οποία λείπει ένα μαύρο ή ένα καφέ, ρε αδερφέ. Έχει μέσα μόνο το Priceless και το Celebrity Skin, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία nude και neutral χρώματα, αλλά... Τα μεταλλικά τα οποία έχει μέσα επίσης με αφήνουν παγερά διάφοροι, διότι δεν είναι μεταλλικά της προκοπής. Η μόνη σκιά η οποία αξίζει από όλη την παλέτα, παιδιά, είναι αυτό εδώ το Ocean Eyes. Και πραγματικά για αυτήν τη σκιά και μόνο δεν θα σας σύστηνα να αγοράσετε αυτή την παλέτα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κόσμημα. Πάρα πολύ ωραίο κόσμημα για την συλλογή σας. Δεν νομίζω ότι ένας καθημερινός καταναλωτής θα την βολευτεί αυτή την παλέτα και δεν νομίζω ότι απευθύνεται και σε καθημερινούς καταναλωτές. Αλλά άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Τόσο marketing πέφτει. Τη βλέπουμε, τη λέμε, θα την πάρουμε. Την πήραμε. Τι την κάναμε, τη βάλαμε μπλάστρι. Φεύγω από τον Τζέφρι και πάω στην μεγαλύτερη μου απογοήτευση από την Ατάσα. Μιλάω για την Star Palette, η οποία ήταν από τις πιο όμορφες παλέτες που είχα δει όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει. Έχει δύο διαφορετικά color stories μέσα. Ήταν πάρα πολύ ωραία παλέτα, εάν μπλένταρε. Σε αυτή την παλέτα δυστυχώς δεν αντιμετώπισα το πρόβλημα που αντιμετωπίζω στις περισσότερες παλέτες, όπου δεν μου αρέσουν τα μεταλλικά τους ή δεν τα βρίσκω αρκετά λαμπερά ή γιάρα 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 γιάρα. Δυστυχώς σε αυτή την παλέτα, παιδιά, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τα ματ, τα οποία δεν μπλένταραν με τίποτα, με τίποτα. Ήταν σαν χώμα. Ήταν πραγματικά τραγική η κατάσταση. Δηλαδή, προσπαθούσα να κάνω, θυμάμαι, eye look και νόμιζα στην αρχή ότι το έχω εγώ το πρόβλημα. Αλλά από ό,τι με ενημέρωσε η Γιώτα, είχε αντίστοιχα το ίδιο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη παλέτα. Δυστυχώς είναι από τις πιο ακριβές παλέτες της Natasha που είχε κυκλοφορήσει. Και μετάνιωσα πραγματικά κάθε λεπτό του ευρώ που έδωσα για αυτήν την παλέτα. Γιατί δυστυχώς μπορεί να έχει αρκετά μεταλλικά μέσα, αλλά τα μάτια της είναι αρκετά πολλά και δεν δικαιολογείται σε μια παλέτα των 175 λιρών. Να μην δουλεύουν οι σκιές. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Από την Αναστάσια Beverly Hills θα ήθελα να σας βάλω τις μισές της παλέτες εδώ πέρα, αλλά είμαι καλός άνθρωπος. Και δεν θα το κάνω και θα σας βάλω μόνο την Riviera, για την οποία είχα χαρεί πάρα πολύ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η χρωματική της ιστορία και η Riviera ήταν και από τις παλέτες οι οποίες ουσιαστικά έκαναν και την έναρξη του πολύ χρωματικού μπαμ που γίνεται στην Αναστάσια Beverly Hills. Αυτό που με χάλασε είναι ότι τα μεταλλικά τα οποία είχε μέσα αυτή η παλέτα ήταν πιο πολύ toppers και όχι μεταλλικές σκιές. Δηλαδή μπαίναν συνοδευτικά πάνω από άλλες matte σκιές για να τους δώσουν μια μεγαλύτερη μεταλλικότητα. Ξενέρωσα τη ζωή μου. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ήταν από τις πρώτες παλέτες της Αναστάσια Beverly Hills που κάποια μεταλλικά που είχε μέσα βλεπόντουσαν. Βασικά βλακίες, λέω. Η Σόλτσου ήταν η πρώτη παλέτα που είχε σωστά μεταλλικά μέσα της Αναστάσια Beverly Hills. Εν πάση περιπτώσει, δεν την συστήνω, δεν την προτείνω. Εάν θέλετε χρωματική, εάν θέλετε παλέτα με χρώμα της Αναστάσια και καλύτερα μεταλλικά κλπ, προτιμήστε την Alyssa Edwards και όχι αυτήν εδώ. Επίσης είχε προκύψει τρελό πρόβλημα με το φούξια σε όλους, το οποίο και δεν αναμειγνιόταν και άφηνε τρελή στάμπα. Και εντάξει, αυτό είναι λογικό λόγω του Carmine. Και επίσης αυτές, να ξέρετε, οι σκιές είναι πάρα πολύ έντονες. Είναι pressed pigments και τα pressed pigments είναι με πολύ έντονη χρωστική, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Ναι, επίσης πάρα πολύ έντονο fallout όπως πάντα, Αναστάσια, όπως πάντα. Συνεχίζω με Αναστάσια και θα πάω στην Ορβίνα και θα μιλήσω για την Ορβίνα 1 την οποία έχω, γιατί δεν επένδυσα στην Ορβίνα 2 και στην Ορβίνα 3. Βέβαια θέλω να πάρω την Ορβίνα 3, την πορτοκαλί πράσινη, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η χρωματική της ιστορία και θέλω να την τιμήσω. Λοιπόν, αυτή την παλέτα την έχω τιμήσει δεόντως, την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Ήταν από τις παλέτες τις οποίες θεώρησα ότι με την αγορά τους ίσως εξηλαιωθεί στα μάτια μου η Αναστάσια Beverly Hills. Χαίστηκε η Αναστάσια Beverly Hills βασικά για μένα, τέλος πάντων, έτερων εκάτερων. Θεωρώ ότι αυτή η παλέτα πραγματικά τα μεταλλικά της είναι πάρα πολύ κακά. Έχει πάρα πολύ λίγα μεταλλικά, πραγματικά πάρα πολύ λίγα μεταλλικά. Θεωρώ ότι έχει υπερβολικά πολλά μοβ χωρίς λόγο. Τα μοβ είναι και πολύ δύσκολα στην εφαρμογή τους. Θεωρώ ότι είναι μια παλέτα η οποία απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες. Αλλά εάν απευθύνεσαι σε επαγγελματίες, κάνεις λίγο πιο ελαφρύ packaging, δεν βάζεις αυτή την καθρεφτάρα εδώ πέρα, γιατί δεν τον ενδιαφέρει τον επαγγελματία ο καθρέφτης, γιατί αυτός βάφει, δεν βάφεται. Προσπάθησε να κάνει κάτι μεταξύ consumer friendly και pro friendly, ωστόσο δεν καταφέρνει να ικανοποιήσει κανέναν από τους δύο, διότι οι μεταλλικές σκιές δεν είναι αρκετά μεταλλικές. Οι ματ που έχει μέσα δεν διαβαθμίζονται, απλά αναμειγνύονται. Έκανα δύο διαφορετικά eye looks και προσπαθούσα να κάνω με τα πορτοκαλί και με τα ροζ μοβ και στις δύο δεν μπορούσα να διαβαθμίσω χρώμα και απλά το μόνο που έκανα ήταν να αναμειγνύω τα χρώματα μεταξύ τους και να αλλάζει το χρώμα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτά για την Ορβίνα και γι' αυτό δεν επένδυσα και στις άλλες. Επίσης
Τις τα είχα που τις τα είχα μαζεμένα και τις μέτριες παλέτες που όμως χοπολάει 50 ευρώ. Θεώρησα ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθος της να κοστολογήσει αυτή την παλέτα κοντά στα 70 με 80 ευρώ με τεράστια pans και να την κοστολογήσει μόνο με 30 ευρώ διαφορά σε σύγκριση με αυτά εδώ τα σκατουλάκια τα οποία πουλάει, τα οποία έχουν μέσα συνολική ποσότητα 0,73 γραμμάρια το κάθε παν σε σχέση με το 1,8 γραμμάρια το κάθε παν. Μιλάμε για 50 ευρώ, μιλάμε για 50 ευρώ για αυτά εδώ τα σκατούλια και 80 ευρώ για αυτό το γαϊδούρι. Κάτι δεν πάει καλά στην κοστολόγησή σου, Αναστάση, έτσι. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι και η Νορβίνα είναι vegan. Δεν είναι απλά cruelty free όπως ήταν οι υπόλοιπες. Συνεχίζουμε με ακριβές παλέτες και πάω στην φίλη μου την Charlotte την Tilbury. Μιλάω για την Exaggerize, είναι η Bigger Eyes Brighter bla 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 bla. Είναι μια παλετίτσα η οποία είναι, μου λένε, αυτά είναι για επαγγελματίες, Γιούλη, εντάξει, δεν είναι για σένα. Θες να μου πεις δηλαδή ότι αυτά εδώ είναι pans που θα χρησιμοποιήσει ένας επαγγελματίας και θα δώσει 50 ευρώ για αυτά τα 4 σκατουλάκια εδώ πέρα και θα τον βολέψει τον επαγγελματία αυτό, έτσι. Δηλαδή, αντί να πάει να τα δώσει σε Vizyard, να τα δώσει σε Charlotte Tilbury. Okay, λοιπόν, σουατσάρουν πάρα πολύ όμορφα τα μεταλλικά πάνω στο μάτι, όμως αυτό εδώ το πράγμα δεν φαίνεται. Την έσκαψα, παιδιά, τη σκιά αυτή. Την έσκαψα για να την κάνω να φανεί πάνω στο μάτι μου και δεν φαίνεται. Κοίτα εδώ τρίψιμο. Κοίτα εδώ τρίψιμο η ανοιχτή. Πού τα αυτή φαίνεται. Λοιπόν, πολύ κακό για το τίποτα. Πανάκριβη για το τίποτα. Είναι πανάκριβη και είναι το τίποτα. Λοιπόν, όταν λέω το τίποτα δεν εννοώ ότι δεν κάνει δουλειά. Okay, ένα τίμιο μακιγιάζ για αρχάριους κάνει. Για επαγγελματίες και προ, αυτό εδώ, συγγνώμη. Συγγνώμη. Tom Ford καλύτερα. Συγγνώμη. Vizyard καλύτερα. Έτσι. Όχι. Η Charlotte θεωρείται λαξ, είναι λαξ. Ας μείνει στο λαξ, αλλά μην τρελαθούμε ότι αυτό το σκατό, παιδιά, αξίζει 45 ευρώ. Θα τρελαθούμε, έτσι. Θα τρελαθώ. Αλλά μην τρελαθούμε ότι είναι πρόταση αγοράς αυτή η παλέτα. Άντε να πάρεις μία, εάν είσαι τζάνκι και τη θες απλά στη συλλογή σου για να έχεις να λες ότι είσαι μια Charlotte Tilbury παλέτα, ρώτα και εμένα, που απλά την ήθελα για τη συλλογή μου και τα κλαίω τα λεφτά μου. Η Charlotte μου αρέσει πάρα πολύ στα προϊόντα βάσης της. Εκεί της βγάζω το καπέλο, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Concealer, τα contour ones, τα highlighter της, το foundation της, η βάση σε foundation, το Hollywood filter. Τα προϊόντα βάσης της μου αρέσουν πάρα πολύ. Στις σκιές με έχασε λίγο. Συνεχίζουμε με ακριβές σκιές, παιδιά, και πάμε στην πρώτη και μοναδική παλέτα Marc Jacobs που έχω, την οποία όταν την πρωτοείδα αναφώνησα, είναι υπέροχη, την θέλω πραγματικά, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό εδώ τώρα υποτίθεται ότι είναι μεταλλικό. Υποτίθεται ότι αυτό το πράγμα εδώ είναι μεταλλικό, παιδιά, υποτίθεται. Η μόνη μεταλλική σκιά η οποία αξίζει πολύ την παλέτα είναι αυτή εδώ. Είναι επίσης εξίσου πανάκριβη. Τα μάτ της είναι λίγο πιο χωμάτινα, είναι λίγο πιο χωμάτινα από ό,τι τα ήθελα. Είναι λίγο πιο σκληρά και δύσκολα στο blending από ό,τι τα ήθελα. Δεν έχω επενδύσει σε άλλη παλέτα της Marc Jacobs και δεν νομίζω να επενδύσω σε άλλη παλέτα της Marc Jacobs, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ακριβή για αυτά που προσφέρει. Ίσως σε κάποια έκπτωση να αγοράσω, αλλά όχι 50, 60, 70 ευρώ για αυτά εδώ τα πράγματα και να έχεις μία μεταλλική σκιά να δουλεύει σε όλα και τα υπόλοιπα να είναι... Όχι. Λάξ παιχνιδάκια, άμα θες να χαλάσεις τα φραγκάκια σου. Αλλά πίστεψέ με, εάν θες να χαλάσεις τα φραγκάκια σου, υπάρχουν πολύ καλύτερες παλέτες με λιγότερα χρήματα που είναι πολύ καλύτερες. Και φεύγουμε από την Tom Ford και περνάμε στην λατρεμένη μου Lancôme. Δεν έχω πρόβλημα με την παλέτα σαν απόδοση, έχω πρόβλημα με την παλέτα την ίδια. Την ίδια την παλέτα. Θέλω κάποιος υπεύθυνα στη Lancôme να μου πει τι είναι αυτό εδώ. Υπεύθυνα. Να μου πει τι είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, συσκευασία της είναι υπέροχη. Είναι συνεργασία της Lancôme με την Chiara Ferragni. Θέλω κάποιος υπεύθυνα να μου πει για ποιο λόγο να κάνουν collaboration με άτομα τη στιγμή που θα βγάλουν 5 πράγματα τα οποία θυμίζουν Claire's Makeup, θυμίζουν make-up που χρησιμοποιούσαμε στα 13 μας, μου θυμίζουν make-up περιοδικού, αυτό το εσωτερικό της παλέτας μου θυμίζει make-up περιοδικού των 13 ευρώ. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Τα χρώματά της είναι από αδιάφορα έως άθλια. Αυτά. Συγχύστηκα πάρα πολύ όταν την είδα αυτή την παλέτα, γιατί Chiara Ferragni, περίμενα κάτι πάρα πολύ bling, περίμενα κάτι πάρα πολύ λαμπερό όπως η ίδια η Chiara. Αλλά ήταν
ήταν κάτι χειρότερο από την Gigi Maybelline. Ναι. Σας δείχνω αυτήν εδώ, ενώ δεν θέλω να σας δείξω αυτήν εδώ, θέλω να σας δείξω την μπλε, την αντίστοιχη, την οποία δεν την έχω να σας τη δείξω γιατί την έχω δώσει στην Κατερίνα την κολλητή μου. Θα μου πεις, ωραία κολλητή είσαι. Δίνεις τις κολλητές τους, παλέτες που δεν σας αρέσουν. Τι να κάνω, παιδιά. Μιλάω για την μπλε παλέτα από την Huda Beauty με τις, με τις χρωματιστές που είχε βγάλει. Δυστυχώς, παιδιά, η μπλε, η παλέτα της Huda ήταν απογοητευτική από όλες τις απόψεις, σαν χρώμα. Μπαλώματα τα μπλε, το glitter fallout παντού, κυκλοφορούσα στο ναύπλιο, την είχα πάρει και τη χρησιμοποιήσω στο ναύπλιο, για κάποιο λόγο όλες τις φόλες παλέτες τις έχω δοκιμάσει πρώτη φορά στο ναύπλιο. Lesson learned. Δεν παίρνουμε καμία καινούργια παλέτα να δοκιμάσουμε στο ναύπλιο. Λοιπόν, ήτανε πραγματικά τραγική. Τραγική όμως. Το glitter είχε φτάσει, παιδιά, μέχρι εδώ. Δεν μπορείς να βαφτείς με την παλέτα την μπλε της Huda. Δεν ξέρω αν κάποιος την ευχαριστήθηκε. Μεγιά του με χαρά του. Είναι για μένα που ξέρετε ότι είμαι χουντομάνιακ. Νομίζω ότι ήταν η χειρότερη παλέτα της Huda που έχει πέσει στα χέρια μου. Περνάμε και στην τελευταία ακριβή παλέτα που θέλω να σας δείξω και ήταν μακράν από τα χειρότερα προϊόντα του 2019 και μιλάω για αυτήν εδώ την παλέτα, την οποία όταν την είδα μου λέγαν όλοι «Γιούλη, υπέροχη παλέτα, πήγαινε Μάρτινα! Γιούλη, μια υπέροχη παλέτα, πήγαινε Μάρτινα!» Δεν την πήρα, μου την δώσαν από τα Σεφορά και πάλι καλά που μου δώσαν από τα Σεφορά, γιατί αν είχα χαλάσει, παιδιά, εγώ λεφτά για αυτό το πράγμα εδώ πέρα, θα έκλαιγα τρεις μέρες. Blending ούτε καν. Ούτε καν, ούτε καν, αυτό εδώ είναι το καφέ, παιδιά, ούτε καν. Η απόδοση της ήταν πραγματικά πολύ χάλια, τα χρώματά της ήταν σχεδόν παρόμοια σε όλη την παλέτα. Είναι όλη ένα μουντό πράγμα με ένα pop φούξια ματζέντα εδώ πέρα και ένα πράσινο εδώ να πετάγεται. Δυστυχώς ένα πανάκριβο πράγμα το οποίο δεν θα βολέψει ούτε καν νηφικά μακιγιάζ που θέλουν έτσι λίγο πιο χαμηλών τόνων κλπ. Καθόλου καλή παλέτα, δυστυχώς. Νομίζω ότι είναι από τις χειρότερες παλέτες που έχω δουλέψει της Too Faced και είναι και από τα χειρότερα προϊόντα του 2019. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και περνάμε και στις δύο τελευταίες παλέτες θέλω να σας δείξω που δυστυχώς είναι οι οικονομικές και το οικονομικές. Εδώ παίζεται. Λοιπόν, τα σουάτσαρα για να δείτε. Λοιπόν, αυτή εδώ η παλέτα, παιδιά, της Seventeen με τις τρεις σκιές κόστησε γύρω στα 20 ευρώ. 18 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. 18 ευρώ για τρεις σκιές. Όταν την πήρα, λέω δεν μπορεί. Θα έχουν καλή ποιότητα. Οι Tommy G σκιές που είχα πάρει, που θεωρούσαν αρκετά ακριβές για drugstore, τουλάχιστον είχαν καλή απόδοση. Αυτό εδώ το μπαλωματίσιο χάλι, τη στιγμή που μπορείς να δώσεις πολύ λιγότερα χρήματα και να πάρεις κάτι πολύ καλύτερο, κάτι πολύ πιο μεταλλικό και κάτι που να μην σου κάνει το μπάλωμα του μπαλώματος του patchwork. Όχι. Όχι. Αρκετά ακριβή για Seventeen και αρκετά ακριβή για την ποιότητα την οποία προσφέρει. Αυτά. Και η τελευταία δυστυχώς πολύ κακή παλέτα οικονομική για το 2019 είναι αυτή εδώ. Έπεσαν όλοι, λυσάξανε. Αχ, βρήκαμε το dupe της New Nude, Γιούλικα την βίντεο. Πέσαν στα χέρια μου άλλα δύο dupes της New Nude. Δυστυχώς δεν βρήκα format βίντεο, παιδιά, που να μου δουλέψει ώστε να μπορέσω να συγκρίνω τέσσερις παλέτες και να συγκρίνω τέσσερα eye looks. Δεν μου έβγαινε με τίποτα σαν format βίντεο. Και γι' αυτό και δεν το έκανα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη παλέτα έχει πάρα πολύ τίμια ματ. Είναι αρκετά τίμια τα μάτ της για το κόστος της, αρκετά τίμια τα μάτ της για το κόστος της, ωστόσο τα μεταλλικά της δεν έχουν καμία, μα καμία, μα καμία σχέση με τις Huda, λιώνουνε στο δευτερόλεπτο, λιώνουνε στο δευτερόλεπτο, το βλέπεις με το δάχτυλο, το σφοτσάρεις και λες δυστυχώς δεν μου δούλεψε καθόλου καλά. Απέναντι στα άλλα δύο dupes που έχω της New Nude ήταν η χειρότερη στο ranking δηλαδή και θεωρώ ότι πολύ κακό και πολύ χαμός για το τίποτα με αυτή την παλέτα. Δυστυχώς. Έφαγε πάρα πολύ marketing γιατί ήταν το πιο δυνατό dupe που έχει παίξει σε παλέτα της Huda. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι ήταν πολύ κακό για το τίποτα. Θεωρώ ότι το αντίστοιχο dupe της Focalure και της Makeup Revolution ήταν πολύ πιο καλό σαν απόδοση. Και επίσης εκνευρίζομαι που έχουν αντιγράψει πάλι ακόμα και τη διάταξη των χρωμάτων. Συγχύζομαι, μανούλα μου! Πάλι καλά που αλλάξαν το όνομα, το κάνανε socialite και δεν το κάνανε The New Naked. The New Naked. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όχι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτές ήταν οι πολύ κακές παλέτες που έπιασα στα χέρια μου το 2019. Ίσως να ήθελα να βάλω και περισσότερες μέσα. Αλλά δεν αγόρασα πολλές παλέτες από τα μέσα του χρόνου και έπειτα. Δεν ήθελα να αγοράσω άλλες παλέτες από τα μέσα του χρόνου και έπειτα. Έχω γκώσει λίγο με τις παλέτες από τα μέσα του χρόνου και έπειτα. Αυτά. Ξανακάνω το disclaimer ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις εταιρείες σαν εταιρείες. Απλά με εκνευρίζει όταν βγάζουν προϊόντα τα οποία δεν δικαιολογούν τα λεφτά τους.
Αυτά, σας ευχαριστώ. Πείτε μου αν έχετε κάποια από αυτές τις παλέτες. Πείτε μου αν σας αρέσει κάποια από αυτές τις παλέτες και με βρίσκετε εμένα αρκετά ξινή. Πείτε μου αν όντως έχετε και δεν σας αρέσει κάποια από αυτές. Αυτά, σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like αν σας αρέσει το βίντεο. Κάντε το share αν θέλετε το δουν κι άλλοι. Κάντε subscribe στο κανάλι. Και πατήστε και αυτή την καμπάνα, τη ρημάδα, αν θέλετε να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο / παραλήρημα που ανεβάζει η Γιούλη στις οθόνες σας, στο κινητό σας ή στην τηλεόρασή σας. Εγώ και ο Banana Joe που φοράω σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Peace, love και καλώς ορίσατε στο κίνημα νουντιστών, παλαιτιστών, Ελλάδα. Thumbnail.